Ναι, ακριβώς κύριε Σαχίνη, αισθάνομαι ότι μετά από 10 χρόνια που δεν καταφέραμε να φέρουμε ούτε ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα, αισθάνομαι ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρω τελικά αν θα επιτύχουμε να έχουμε γεωτρύπανο και αν θα επιτύχουμε να έχουμε επενδύσεις. Δυστυχώς η αγορά μας πρόλαβε, κύριε Σαχίνη, και θα το, αν θέλετε, το πολύ σύντομα μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες από αυτού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι εννοείται η αγορά μας πρόλαβε? Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την παγκοσμίου εμβέλειας εταιρείας, η οποία ασχολείται συμβουλευτικά και πληροφοριακά για τους υδρογονάνθρακες, όλες σχεδόν οι εταιρείες πετρελαίου έχουν συνδρομή μαζί της για να τους πληροφορεί. Εξέδωσε πριν 2-3 μέρες ένα τελευταίο, τελευταία έκθεση επί των υδρογονανθράκων, πληροφορώντας όλους ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο που εντός 2 ετών είμαστε σε μια φάση που μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε κατάρρευση της τιμής του φυσικού αερίου στο επίπεδο των 2 δολαρίων τα 1000 BTU, δηλαδή η μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, το 2012 που συζητούσαμε μαζί επίσης, η τιμή ήταν 13 δολάρια, κύριε Σαχίνη, και σήμερα ετοιμάζεται μέσα σε 2 επόμενα χρόνια να πέσει στα 2 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη? Σημαίνει ότι ήδη οι εταιρείες υποφέρουν, γιατί και η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει, υποφέρουν οικονομικά. Το είδαμε και το είπαμε δύο λόγια μαζί, το είπατε και με άλλους συνομιλητές σας, με τα προβλήματα τα οικονομικά της Exxon Mobil, αλλά δεν είναι μόνο η Exxon Mobil, κύριε Σαχίνη, είναι περίπου και άλλες εταιρείες, και η Total και άλλες, έχουν συγκρατήσει τις δαπάνες τους. Ταυτόχρονα οι μικρομεσαίες εταιρείες υποφέρουν και αρχίζουν να υποφέρουν αρκετά έντονα. Και ορισμένες από αυτές έχουν ενδιαφερθεί για να συμμετάσχουν σε επενδύσεις σε περιοχές που η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων φιλοδοξεί δίπλα στην Exxon Mobil και Total, δίπλα στις περιοχές τους, να ανοίξει για επενδύσεις και άλλες περιοχές. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που η αγορά υποφέρει, έρχεται ο Τούρκος και μας απειλεί, άρα αυξάνει την επικινδυνότητα των επενδύσεων στη χώρα μας. Άρα οι δύο αυτοί παράγοντες, κύριε Σαχίνη, πρέπει να φροντίσουμε να μην μας σκοτώσουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ο στόχος συζήτησης, νομίζω, πολλών εξημών. Λέτε δηλαδή ότι όσο κατρακυλάει η τιμή του φυσικού αερίου από τα 15 δολάρια το 2012 στα 2 δολάρια το 2019 προς 20, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή, εκτιμώντας τα όποια ρίσκα, οι εταιρείες μπορεί να πούν «Στοπ, δεν με συμφέρει να κάνω ούτε καν ερευνητικές εξορίξεις». Θα σας έλεγα, έχουμε την τύχη οι συμβάσεις που γίνανε να είναι αρκετά ελαστικές. Δηλαδή, μια εταιρεία θηρίου όπως η Total και Exxon Mobil, η σύμβασή μας προβλέπει τα 6 πρώτα χρόνια να δαπανίσουν 12,5 εκατομμύρια δολάρια. Θα σας έλεγα ευτυχώς που είναι τόσα λίγα, διότι έχω την εντύπωση ότι αν ήταν πολύ περισσότερα, κύριε Σαχίνη, θα σκεφτόντουσαν να φύγουν. Άρα έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε την τύχη τα επόμενα 4-5 χρόνια που οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλές, οι εταιρείες αυτές πιθανότατα να παραμείνουν και να κάνουν τις εργασίες που πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος να πάει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία? Αυτό διερευνάμε, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, πώς, επειδή μας περάσαμε τα 10 χρόνια χωρίς να καταφέρουμε να έχουμε μια γεώτρηση, για να πρέπει να δώσουμε λοιπόν κίνητρα στις εταιρείες να μπορέσουν, αν βρούνε κάτι, με προοπτική να βρούνε κάτι,
να κάνουν μια γεώτρηση πολύ νωρίτερα από αυτήν που προβλέπει η σύμβασή τους. Σας είπα για τα 6 χρόνια, γιατί πράγματι η σύμβαση προβλέπει τον 6ο προς τον 7ο χρόνο να προβλέπεται η εταιρεία να κάνει γεώτρηση. Άρα, αν θέλουμε η εταιρεία να μας κάνει μεθαύριο, δηλαδή σε ένα χρόνο γεώτρηση, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Πώς δίνουν τέτοια κίνητρα? Στην αγορά, κύριε Σαχίνη, στην κόλπο του Μεξικού έχει ξανασυμβεί. Όταν κατέρευσε η τιμή του πετρελαίου από τα 100 δολάρια, αν θυμάστε, στα 10, δηλαδή 10 φορές κάτω, τι κάνανε στον κόλπο του Μεξικού? Είπαν στις εταιρείες, κοιτάξτε να δείτε, αν βρείτε κάτι, επί 5 χρόνια δεν θα πληρώσετε μίσθωμα. Δηλαδή, εκτός, υπάρχει ο μίσθωμα και το φόρος. Δεν θα πληρώσετε μίσθωμα. Άρα, ορισμένες εταιρείες λοιπόν κάνανε γεώτρηση πολύ πιο γρήγορα με αυτό το κίνητρο. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν δυνατότητες, κύριε Σαχίνη, και να συγκρατήσουμε τους επενδυτές εδώ και να φέρουμε άλλους με την προϋπόθεση να γίνουν έξυπνες κινήσεις. Πείτε μου, κύριε Κονοφάγο, τώρα που έχει απλωθεί όλη η βεντάλια, στο γεωπολιτικό πεδίο, πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία, τι πληροφόρηση έχουμε? Είπαμε την άλλη φορά ότι έχουμε δύο υπερμεγέθη κοιτάσματα, μεγαλύτερα του ΖΟΡ, στην Λιβική θεωρητικά ως, ενδεχομένως μέχρι το όριο της ελληνικής, με βάση τις δικές μας, τους δικούς μας υπολογισμούς και τα δικά μας στίγματα και με βάση αυτά που λέει ο Ερντογάν. Αναρωτιέμαι αν έχετε μια εικόνα συνολικότερη πια και τι συμπεράσματα βγάλατε εσείς ο ίδιος, βλέποντας τον Ερντογάν με το δάχτυλό του να δείχνει ότι είναι έτοιμος να τρυπήσει, όπως λέει, μετά το όριο των 6 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Σιτίας. Δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα επιστημονικά, αν εκεί υπάρχουν πιθανολογίες κοιτασμάτων. Βεβαίως υπάρχουν κοιτάσματα τόσο νότιο του Καστελόριζου, όσο και μέχρι νότια της Κρήτης που έχουν βγει οι σχετικοί χάρτες της Τουρκίας. Αλλά, κύριε Σαχίνη, η θαλάσσια βάθη, μιλάμε για θαλάσσια βάθη που είναι γύρω στα 3.000 μέτρα, σε ορισμένα σημεία είναι και 3,5, και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται για εσωτερικούς λόγους της Τουρκίας. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, δεν έχει την τεχνολογία να, όταν βρει κάτι, να μαζέψει τους 50 εργολάβους, 40 με 50 υπεργολάβους που χρειάζονται για να κατασκευάσει εγκαταστάσεις και να κάνει εκμετάλλευση. Ό,τι και να κάνει αυτή τη στιγμή, της χρειάζεται μια εμπειρία προηγούμενη και ταυτόχρονα χρειάζεται ένα χρόνο που είναι 15 τουλάχιστον χρόνια για να μπορέσει να πετύχει αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Σαχίνη, θα μπορούσε να, εάν ένα επιτελείο ήταν να σκεφτεί τι θα κάνει, θα σας έλεγα εγώ, μία από τις εναλλακτικές λύσεις είναι να αφήσουμε τους Τούρκους να γυρίζουν γύρω-γύρω, να τρυπάνε παντού κλπ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εκμετάλλευση. Κύριε Σαχίνη, αν συνεχιστεί το παιχνίδι αυτό για 10 χρόνια εσωτερικά και δεν έχουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο να τρέχει στην επιφάνεια, θα καταρρεύσει το σύστημα εσωτερικά στην Τουρκία. Είναι μία από τις περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτούμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό που προτείνω είναι η λύση να γίνει, κύριε Σαχίνη. Απλώς να τη σκεφτούμε. Ναι, ξέρετε βέβαια ότι τρυπώντας μπορεί να μην βγάζει υδρογονάνθρακες, θα δημιουργεί όμως τετελεσμένα όσον αφορά την άσκηση κυριαρχίας της Ελλάδας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα μας λέει ότι παιδιά, εγώ τρυπώ. Επειδή δεν είμαι ειδικός διεθνούς δικαίου, δεν μπορώ να σας πω αν έχουμε περιθώρια να κάνουμε αυτό που σας είπα. Αλλά αν μέσω του διεθνούς δικαίου δεν κατοχυρώνει δικαιώματα η Τουρκία, θα σας έλεγα ότι θα καταρρεύσει από μόνη της αν τους αφήσουμε μέχρι 15 χρόνια να γυρίζουν γύρω-γύρω και να κάνουν των 200 εκατομμυρίων δολαρίων κάθε τρύπα, νομίζω και οικονομικά, αλλά αν δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα, αυτή θα ήταν μία από τις λύσεις, να αφήσουμε να καταρρεύσει το σύστημα από μόνο του. Πείτε μου, κύριε Κονοφάγο, τι εικόνα έχετε εσείς, γιατί αυτή η αιμονή και στη Λιβική ΑΟΣ δεν είναι τυχαία, ούτε από τις μεγάλες εταιρείες, τους κολοσσούς, αλλά τι εικόνα έχετε συνολικά, και επαναφέρω ένα ερώτημα που σας έκανα και τηλεοπτικά. Κατά πόσο θα μπορούσε να ληφθεί με σοβαρότητα υπόψη από μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς το ενδεχόμενο δύο χώρες,
η Ελλάδα και η Αίγυπτος, ή η Ελλάδα και η Λιβύη, ή η Κύπρος και η Ελλάδα, στην εφαπτωμένη των ναός τους, να βγάλουν από κοινού μεγάλα τεμάχια οικοπαίδων. Αυτό θα λαμβανόταν σοβαρά ή θα ζητούσαν οι εταιρείες να διευκρινιστεί το καθεστώς? Θα σας έλεγα ότι ίσως ορισμένες κινήσεις μπορούν να γίνουν πιο έξυπνα. Να σας πω ένα παράδειγμα που έχει γίνει αλλού, σε ένα, δύο, τρεις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάμε στην Αίγυπτο, δεν τα βρίσκουμε, έτσι δεν είναι? Μας λέει, δεν σας δίνω πλήρη δικαιώματα στη στρογγύλη. Άρα, τι κάνουμε? Κόβουμε το κομμάτι μεταξύ Αιγύπτου και ημών. Τι κάνουμε? Μας λείπει ένα κομμάτι πλήρους δικαιώματος μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, λόγω στρογγύλης. Λοιπόν, και λέμε ότι συμφωνούμε σε αυτό το χώρο, άρα σε αυτό το χώρο μπορούμε, ξέρουμε ότι ο ένας χώρος είναι δικός μας και ο άλλος δικός τους, και υπάρχει ένας χώρος που δεν συμφωνούμε. Επ' αυτού του χώρου, ο Καντάφη Λιβύη με την Ισία έκανε ένα χώρο που τον ονόμασε χώρος συνεκμετάλλευσης. Θα σας έλεγα λοιπόν, αν έχουμε να χωρίσουμε με την Αίγυπτο 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχουμε 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα που δεν συμφωνούμε, για ποιο λόγο μέσα στα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αν έχουμε εντοπίσει μάλιστα και ένα στόχο, δεν μπορούμε να το μοιράσουμε με την Αίγυπτο, αφού είναι φίλη χώρα? Δεν μιλάω να κάνουμε τέτοια διευθέτηση, κύριε Σαχίνη, με Τουρκία. Μιλάω με χώρες οι οποίες τα βρίσκουμε, αλλά τα βρίσκουμε όμως κατά 90%, γιατί με την Αίγυπτο είναι κατά 90%, κύριε Σαχίνη. Άρα υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκμεταλλεύσεις. Ιδάλλως, κύριε Σαχίνη, θα συζητάμε επί 40 χρόνια. Ο Καντάφη με τον τότε πρόεδρο της Τινησίας είπανε συζητάμε 30 χρόνια, δεν πάει άλλο. Και κάνανε αυτή τη λύση που σας είπα. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, αρκεί όμως δεν μπορεί να μην δώσεις τίποτα, κύριε Σαχίνη. Δώστε λοιπόν από όλη τη φρατζόλα μια μικρή φέτα και ας συμφωνήσουμε να κάνουμε εκμεταλλεύσεις προς όφελος των δύο κρατών. Αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία, η οποία είναι, δεν υπάρχει κουλτούρα, κύριε Σαχίνη, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εδώ λες μια κουβέντα και κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν επειδή λες κάτι που έχει γίνει σε 5-10 χώρες. Έχει γίνει, κύριε Σαχίνη, σε 4-5 περιπτώσεις αυτό που σας είπα. Νομίζω ότι κάνατε και την απαραίτητη διευκρίνηση. Μιλάμε για χώρες φίλες και δεν μιλάμε για χώρες με τις οποίες οι διαφορές είναι ανοιχτές. Κύριε Κονοφάγο, κοιτώντας λίγο πίσω το χρόνο, διαπιστώνω ότι τα τελευταία 20 χρόνια εσείς και μερικοί άλλοι, παρότι πρωτοστατούσατε για την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων, περίπου χαρακτηρίζονταν ως γραφικοί. Το περίεργο είναι ότι σήμερα άνθρωποι που σας χαρακτήριζαν ως γραφικούς επιστήμονες, όχι μόνο αποδέχονται ότι υπάρχουν κοιτάσματα, αλλά λένε ότι αυτή είναι και η κατάρα των προκλήσεων των μεγάλων γεωπολιτικών παικτών. Ας αποφασίσουν, λέω εγώ, τελικώς, έστω και με 20 χρόνια καθυστέρηση. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα 20 χρόνια καθυστέρηση, αν, μετά αν δεν γράφεται ιστορία βεβαίως, είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ, αν είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ και αν είχαμε προχωρήσει πιο τολμηρά σε έρευνα, θα είχαμε προλάβει πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα? Νομίζω ναι, νομίζω πάρα πολλά, και ο λόγος, κύριε Σαχίνη, είναι ότι δεν επελέγησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι με την κατάλληλη, αν θέλετε, εμπειρία. Θα σας έλεγα, εδώ απευθυνόμαστε πάντα σε πολιτικά πρόσωπα. Εδώ χρειάζονται άνθρωποι από τη βιομηχανία, κύριε Σαχίνη. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς χώρες οι οποίες ασχολούνται με το θέμα. Δεν επιλέγουν λοιπόν απευθείας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ορυχτό τους πλούτους με πολιτικά πρόσωπα και μόνο, μιλάω και μόνο, αλλά τέλος πάντων συμμετέχουν και τεχνοκράτες. Εδώ θεωρούμε τους τεχνοκράτες ότι θα μας φάνε. Λοιπόν, ως εκ τούτου το πληρώνουμε, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να μην έχουμε τίποτα. Βεβαίως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι ότι θυμάστε, μιλήσαμε για τους δύο πολύ μεγάλους στόχους που έχουν χαρτογραφηθεί. Οι δύο στόχοι έχουν χαρτογραφηθεί με τα σεισμικά της λιβικής πλευράς. Τη μεριά δηλαδή που είναι βόρεια της Βενγκάζης. Δίπλα στον ελληνικό χώρο, ακόμα και στον ιταλικό χώρο,
δεν έχουμε καμία σεισμική γραμμή, κύριε Σαχίνη. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και εκεί κι άλλους παρόμοιους γίγαντες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να δούμε τι πολιτική θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε σε απάντηση αυτής της πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κρονφάγο, αν θέλετε απαντάτε, θεωρώ όμως ότι οφείλω να το κάνω ως ερώτημα. Πιστεύετε με την εμπειρία που έχετε στο χώρο της διεθνούς αγοράς των υδρογοναθράκων από τη μια και από την άλλη γνωρίζοντας ότι σε όλα αυτά παίζουν ρόλο και οι γεωπολιτικές και οι προβολές ισχύως και οι μεγάλες χώρες, πιστεύετε στα σοβαρά, κύριε Κονοφάγο, ότι τέσσερις ουσιαστικά δεκαετίες, άντε να κάνω ένα σκόντο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το ελληνικό πολιτικό σύστημα για λόγους άγνοιας καθυστέρησε ή για λόγους συνειδητής επιλογής? Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί είναι πολύ πιο πίσω από πολιτικούς όπως ο πατέρας σας, ο αείμνηστος Κονοφάγος, που μια χαρά οριοθέτησε με όρους υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία και μια χαρά συζητούσε τότε για την ύπαρξη υδρογών ανθράκων. Δυσκολεύομαι να πιστέψω επίσης ότι από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, που υπήρχε βεβαιότητα για υδρογών άνθρακες, φτάσαμε περίπου στις αρχές του 2000 να αμφισβητούμε την ύπαρξή τους. Μήπως εδώ κάτι δεν πάει καλά με το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Νομίζω ότι πρέπει να αναλυθεί σε βάθος. Πάμε ως χάρη, κύριε Σαχίνη, όπως ξέρετε, και οι κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου επιδιώκανε να βρούμε ελληνικό πλούτο και ανοίγοντας περιοχές, κάνοντας έρευνες, αλλά ξέρετε κάτι, αν θυμάστε, επί 25 με 30 χρόνια κάναμε με ίδια μέσα, είχαμε και γεωτρύπανο δικό μας, κάναμε με ίδια μέσα και κάναμε δαπάνες στις τάξεις, αν δεν κάνω λάθος, των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ την 15 ετία που 80 με 96, που θα έπρεπε αντί 200 εκατομμύρια να έχουμε δαπανίσει 5 με 7 δισεκατομμύρια, που εννοώ ευρώ βεβαίως, τα οποία δεν τα είχαμε, αλλά θα έπρεπε, δεν είχαμε λοιπόν την οτροπία να προσελκύσουμε εταιρείες. Κάναμε από μόνιμες έρευνες. Αυτό λοιπόν πρέπει να αναλυθεί, όπως και να αναλυθούν αυτό που είπατε τα 20 τελευταία χρόνια τι συνέβη. Για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη, δεν φέραμε ένα γεωτρύπανο τα 15 τελευταία χρόνια? Κάποιος πρέπει να το αναλύσει αυτό. Είναι και οι Τούρκοι μέσα σε δύο χρόνια έχουν γιωμίσει και γεωτρύπανα και γεωτρήσεις. Κάτι δεν πάει καλά, κύριε Σαχίνη.